Ευχαριστώ λοιπόν να το θέσει μου, λέγοντας ότι τίποτα δεν σου χαρίζεται αν δεν αποκτήσεις. Έτσι δεν είναι. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα το ότι το πεσινό συλλαλητήριο άρχισε να φτάνει στα αυτιά της πρωτεύουσας. Έχοντας ήδη ψηφιστεί ο νόμος που εξισώνει το πετρέλαιο θέρμανσης στο 80%, το ειδικό σχόλος κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης στο 80% με το πετρελαίο κίνησης, είχαμε έντονη ανησυχία και από πέρυσι ένα μεγάλο συλλαλητήριο που θεωρώ ότι δημιούργησε έστω ένα ερέθιμο στα αυτιά κάποιον που χρειάζεται και κυβερνούν τον τόπο. Με την ανάπτυξη λοιπόν της κυβέρνησης από τα τρία αποκτικά κόμματα, εγώ οφείλω να ενημερώσω τι ενέργειες έκανα ως βουλευτής της περιοχής του νόμου Καστοριάς. Καταθέσαμε λοιπόν τον Ιούλιο ερώτημα που το έχω μπροστά μου, το δίνω και όλος να καταγραφεί στη σημερινή συνάντηση. Το 31 συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας ρωτάνε τον κύριο Στουρνάρα, τον Υπουργό Οικονομικών, πώς με αυτό το νόμο και την εξίσωση του πετρελαίου θέρμανσης μετακίνησης θα μπορέσουν οι περιοχές μας που πλήττονται. Θα σας ενημερώσω επίσης, αν το καταφέρω την επόμενη εβδομάδα, έχουμε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Και ό,τι χρειαστεί, σας είπα, είναι και ανοιχτό το γραφείο μου πάντα να μεταφέρω τις δικές σας αποφάσεις. Γι' αυτό εκλέγομαι από τον Καστοριανό λαό. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε.